Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μια ιταλική παραδοσιακή συνταγή, κάτσιο πέπε. Ουσιαστικά είναι μια μακαρονάδα που έχει κάτσιο, τυρί και πιπέρι. Είναι πάρα πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε. Ουσιαστικά μπορεί να τη φτιάξει και ένας ανίδιος άνθρωπος με τη μαγειρική. Το μόνο που χρειάζεστε είναι 5 υλικά και ελάχιστο χρόνο η μακαρονάδα μας θα είναι έτοιμη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, μυστικό νούμερο 1 είναι να μην βράσετε τα ζυμαρικά σας σε πάρα πολύ νερό. Θέλουμε αρκετό νερό να βράσουνε, αλλά όχι πάρα πολύ νερό, γιατί μέρος του νερού από τα ζυμαρικά θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για να φτιάξουμε τη σάλτσα. Οπότε, άμα βάλουμε πολύ νερό τώρα, θα αραιωθεί το άμυλο από τα ζυμαρικά και εμείς δεν θέλουμε να αραιωθεί, θέλουμε να είναι συμπυκνωμένο. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλω λίγο νερό στην κατσαρόλα, περίπου την έχω γεμίσει μέχρι τη μέση όπως βλέπετε. Παίρνουμε όπως είναι, δεν βάζουμε αλάτι, γιατί θα ρίξουμε στη συνέχεια αρκετό τυρί, οπότε δεν θέλουμε να γίνουν πολύ αλμυρά. Και όπως είναι, αφήνουμε τα ζυμαρικά να βράσουν 2 λεπτά λιγότερα από τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Θα τα σουρώσουμε και θα συνεχίσουμε τη συνταγή. Και τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα! Τα σουρώνουμε. Και όπως σας είπα, το ζουμάκι που έχει μείνει, το νερό μαζί με το άμυλο από τα ζυμαρικά, το χρειαζόμαστε. Τώρα μπορείτε να κάνετε την όλη διαδικασία πάλι στην ίδια κατσαρόλα, αλλά επειδή δεν θα φαίνεται ωραία η διαδικασία για την κάμερα, εγώ θα χρησιμοποιήσω άλλο σκεύος, γιατί πρέπει να είναι πιο εμφανή στο τι κάνω και πρέπει να καταλάβετε και εσείς το τι κάνω. Γι' αυτό το λόγο βάζω ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά. Επόμενη κίνηση. Παίρνουμε και βάζουμε το μισό βούτυρο στο τηγάνι. Το μισό, όχι ολόκληρο. Στην αρχή ρίχνουμε το μισό. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό infusion, ουσιαστικά να γεμίσουμε με γεύση αυτό το βούτυρο. Αλλά με τι θα το γεμίσουμε γεύση? Με πιπέρι. Το πιπέρι είναι αυτό που θα πέσει τώρα και δεν θα το λυπηθείτε καθόλου. Πρέπει να έχει αρκετό πιπέρι και χοντροκομμένο πιπέρι. Σε περίπτωση που δεν έχετε μήλο, να χοντροκόψετε το πιπέρι, θα πάρετε κόκκους πιπέρι και θα τους χτυπήσετε ή στο μίξερ ή στο ουδί για να σπάσουν και να είναι σε μεγάλα κομμάτια. Κοιτάξτε εδώ, θέλει πιπέρι, ρίξτε πιπέρι. Και επειδή αυτή η συνταγή είναι πολύ παραδοσιακή, να σας πω ότι σε αυτό το σημείο είχα θυμάρει, είχα και λίγο μπούκοβο να ρίξω μέσα, αλλά δεν θα τη χαλάσω. Θα την αφήσω ακριβώς όπως είναι για να την κάνετε και εσείς ακριβώς όπως είναι και όπως πρέπει να είναι. Και κοιτάξτε εδώ το βούτυρο πώς γίνεται. Καθώς λιώνει το βούτυρο μαζί με το πιπέρι, για ένα λεπτάκι αφήστε να αρωματίσει το πιπέρι το βούτυρο και ουσιαστικά το βούτυρο θα μεταμορφωθεί σε κάτι καινούριο. Τώρα, τα ζυμαρικά μου τα βγάζω από εδώ. Ξέρω ότι δεν αρέσει καθόλου στο σκηνοθέτη αυτό που θα κάνω, γιατί θα γεμίσει νερά ο πάγκος και θα μου πει γιατί τα βάλες εκεί γέμισε νερά. Αλλά έτσι θα το κάνουμε. Έτσι θα το κάνουν όλοι στο σπίτι. Οπότε, με το που λιώσει το βούτυρο και αφρίσει λίγο το βούτυρο, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Θα πάρετε μία κουτάλα, θα έρθετε εδώ, θα ρίξετε 2 γεμάτες κουταλιές από το νερό που βράσαμε τα ζυμαρικά, 1, 2, και μόλις βάλετε το νεράκι σας, θα πάει αυτό στην άκρη, θα ρίξω τα ζυμαρικά μου. Τα ζυμαρικά ζεματάνε, είναι καυτά. Και αφήνω μαζί με το νεράκι και το βούτυρο που ήδη υπάρχει μέσα να δέσουμε. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε το άλλο μισό βούτυρο. Το άλλο μισό βούτυρο θα πέσει τώρα μέσα. Και μόλις ουσιαστικά δέσει η σάλτσα μας και λιώσει και το βούτυρο, γιατί τώρα πρέπει να ανακατεύουμε όλη την ώρα, τότε είναι έτοιμα τα ζυμαρικά μας να ρίξουμε μέσα και το τυρί μας. Γιατί το τελευταίο συστατικό που έχει μείνει είναι το τυρί. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία γλασάρι. Το βλέπετε. Το νερό που βράσαμε τα ζυμαρικά μαζί με το βούτυρο γίνεται μια υπέροχη σάλτσα και βλέπετε το πιπέρι πόσο ωραίο που φαίνεται. Για την ακρίβεια θα βάλω λίγο ακόμα πιπέρι. Μπορώ να βάλω πιπέρι. Καταπληκτικά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε κάτω τη σάλτσα, τη βλέπετε. Αυτή η σάλτσα είναι όλα τα λεφτά. Αυτή η σάλτσα είναι η συνταγή μας. Και τώρα χαμηλώνω τη φωτιά και ήρθε η ώρα να προσθέσω τα τυριά. Παραδοσιακά να σας πω ότι σε κάποια μέρη το κάνουν μόνο με πεκορίνο. Σε κάποια μέρη το κάνουν μόνο με παρμεζάνα. Σε κάποια μέρη το κάνουν μίξ. Εμένα μου αρέσει το μίξ πεκορίνο-παρμεζάνα. Εσείς σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε πεκορίνο, που έχουμε ελληνικό πεκορίνο, αυτό που πήρα είναι ελληνικό, αλλά ήταν σε φέτες, θα βάλετε 50 γραμμάρια πεκορίνο, περίπου 50 με 100 γραμμάρια παρμεζάνα. Οπότε θα ρίξω πρώτο το πεκορίνο μέσα. Εδώ. Θα βγάλω από τη φωτιά. Θα ανακατέψω το τυρί να λιώσει. Εδώ θέλουμε να γλασάρει, θέλουμε να λιώσει το τυρί, να αγκαλιάσει τα ζυμαρικά, να κατέβουμε καλά. Και σε αυτό το σημείο, άμα δούμε ότι χρειάζεται λίγο ακόμα υγρασία, εδώ πέρα χρειάζεται, βλέπετε που έχει στεγνώσει. Οπότε βάζουμε λίγο ακόμα υγρασία και όπως βλέπετε σταδιακά προσθέτουμε μέσα το τυράκι μας, δεν το βάζουμε όλο μαζί. Και τώρα, καθώς είναι πάνω στη φωτιά πάλι, θα τρίψω λίγο παρμεζάνα, όχι λίγο, αρκετή.
Θα βγάλω από τη φωτιά και πάλι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα ανακατέψω μέχρι να δεσμεύσει όλο το τυρί η σάλτσα μου. Και άμα δω ότι χρειάζεται λίγο ακόμα νεράκι, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχει γλασάρει, το βλέπετε. Όλη αυτή η σάλτσα που έχει είναι βούτυρο, τυρί και το ζουμάκι που βράσαμε τα ζυμαρικά μας. Και για το τελείωμα θα τα προσθέσω λίγο ακόμα παρμεζάνα. Και όπως βλέπετε σταδιακά προσθέτω τυρί και ανακατεύω όλη την ώρα και θα κάνω το τελευταίο ανακάτεμα. Στο τέλος αυτό που θέλουμε να δούμε είναι να έχει μείνει σαλτσούλα μέσα στο τηγάνι. Σε περίπτωση που δεν έχει μείνει σαλτσούλα θα προσθέσουμε λίγο νεράκι. Η πιο φανταστική και η πιο απλή μακαρονάδα του κόσμου. Τώρα, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Αυτό πάει πίσω, δεν χρειάζομαι άλλο ζουμάκι. Έχω ένα ωραίο πιάτο και το βλέπετε, ή μάλλον θέλω την κουτάλα. Και κοιτάξτε εδώ. Πάρτε τα ζυμαρικά σας. Εδώ. Αφήστε τα εδώ. Γυρίστε τα. Κοιτάξτε εδώ σάλτσα. Τι βλέπετε. Είναι μοναδική, είναι σαν να είναι αλλά κρέμ. Αλλά δεν έχουμε βάλει κρέμα γάλακτος. Έχουμε βάλει μόνο βούτυρο και τυράκι. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Για το τέλος λίγο παρμεζάνα. Τριμμένη από πάνω. Μην ανησυχείτε, θα λιώσει. Λίγο ακόμα πέρι. Και τώρα θα πήγαινε κάτι πράσινο από πάνω. Αλλά δεν θα το χαλάσω. Θα το αφήσω όπως είναι. Κάτσιο επέπε δικό σας. Και για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται ότι η απλότητα πάντα μα πάντα κερδίζει τις πιο πολύπλοκες συνταγές. Κοιτάξτε εδώ. Καλά υλικά, 2-3 πρώτες ύλες και στο τέλος έχουμε ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σχεδόν όλοι ζηλεύετε, γιατί ξέρετε πόσο νόστιμη είναι αυτή η μπουκιά. Καίει όμως. Δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό. Είναι καταπληκτικό το ότι με ένα κατσαρολάκι και λίγα ζυμαρικά και τυρί που έχετε στο ψυγείο σας, γιατί αντικειμενικά αν δεν έχετε παρμεζάνα μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο τυρί, αλλά με την παρμεζάνα είναι καλύτερο, μπορείτε να κάνετε την πιο νόστιμη μακαρονάδα ever. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να κάνετε οπωσδήποτε τη συνταγή και να μου βγάλετε φωτογραφίες και να μου στείλετε, μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο και φυσικά μην ξεχάσετε να συνδυάσετε αυτή την υπέροχη μακαρονάδα με μια υπέροχη παγωμένη Coca-Cola. Καλή σας επιτυχία, φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.